η απόρριψη της εγκυκλίου της Υφυπουργού Υγείας αποδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι, το λαϊκό κίνημα μπορεί να ανατρέψει αποφάσεις αντιεπιστημονικές που γυρίζουν την υγεία του κόσμου αιώνες πίσω. Αποδεικνύει ότι η ελιγμή που κάνει η κυβέρνηση εν ώψη των εκλογών δεν μπορεί να έχουν πολλά περιθώρια αν οι ίδιοι εργαζόμενοι δεν υπάρουν την υπόθεση υπεράσπισης της δημόσιας υγείας στα χέρια τους, διεκδικώντας άμεση στελέχωση των νοσοκομείων με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και βεβαίως να μην κλείσει κανένα νοσοκομείο. Στην κατεύθυνση αυτή εμείς δεν εφησυχάζουμε. Ο ελιγμός αυτός είναι παρακαταθήκη του αγώνα που δίνουμε όλο αυτό το διάστημα με απόμενη υγειονομική να περασπίσουμε την υγεία και τα συμφέροντα ασθενών και εργαζομένων. Όσο αφορά την τελευταία εξέλιξη εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας που ευτυχώς πήρε πίσω αυτή που είπαμε την επέσχυτη απόφαση της αναπληρώτησης Υπουργού της κυρίας Γκάγκα και αφορούσε για την εγκατάσταση εφημεραίων τομέα, πρώτα απ' όλα προφανώς σαν συνδικαλιστικά όργανα των υγειονομικών που ξέρουμε και σεβόμαστε τη δουλειά μας, χαιρόμαστε και θεωρούμε ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι επίσης και νίκη του συνδικαλιστικού κινήματος, εγώ θα έλεγα και του επιστημονικού κόσμου, με την έννοια ότι αυτή η εγκύκλωση ήταν και αντιεπιστημονική και αντιλαϊκή και θα δημιουργούσε ένα ντόμινο αρνητικών εξελίξεων στα νοσοκομεία. Αποδεικνύει δύο πράγματα, κατά τη γνώμη μου, ότι από τη μία, δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση σε συνέχεια και των προηγούμενων κυβερνήσεων δεν έχει ειλικρινή πρόθεση να βελτιώσει το ΕΣΥ. Η πρόθεσή της είναι να προχωρήσει στην αποδόμηση του ΕΣΥ και στην ιδιωτικοποίησή του. Και το δεύτερο, ότι χρειάζεται, όπως έχουμε πει πολλές φορές, συνεχής αγώνας προκειμένου να υπερασπιστούμε την δημόσια δωρεάν υγεία και να διεκδικήσουμε ακόμα καλύτερους όρους.